Στο φίλο μου δήλωσε ότι και 10.000 λίγοι θα είμαστε. Εδώ πέρα ο καθένας που βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας μετράει για περισσότερες από χιλιάδες ανθρώπων που κάθονται σαν ανθρωπάκια σε καφετέριες τη νύχτα της 20ης Ιουλίου που τα λεβεντόπεδα τη σερβί και την αντιψυχή τους για να μην αυτή η γη ελληνική. Εδώ πέρα βρίσκεται η μαγιά του έθνους. Ακόμα μία ζεστή μέρα του Ιουλίου ξημερώνει. Μέσα από τον βαθύ ύπνο με ξυπνά απότομα το άκουσμα των σιρήνων. Ώρα 5:30. Οι σκέψεις τρέχουν και με ταξιδεύουν στο παρελθόν με ταχύτητα φωτός. Δεν με αφήνουν στο παρόν, αλλά με τραβάνε από το χέρι και με πάνε μακριά σε έναν τρελό ταξίδι πίσω στον χρόνο. Κολυμπάω ανάμεσα σε λαμαρίνες στον πλοίο, στις ακτές των 5 μίλι. Τις ακολουθώ και με βγάζω στα ριχά. Μετά γύρω μου άρβυλα, πατάνε με βία τη θάλασσα και σπάνε την όμορφη γαλήνη της. Αντίδραση μηδαμινή, όλα δείχνουν προδομένα. Μεταμορφώνομαι και πετάω πάνω από την Κύπρο, που μετατράπηκε σε ένα νεκροταφείο. Βλέπω ζωντανούς νεκρούς, θώματα παντού που είχαν τη ξεχωριστή ιδιότητα να μετακινούνται, να αλλάζουν θέση και πλευρά. Η ζέστη του Ιουλίου φούσκωνε, διώκωνε τα πτώματα και γι' αυτό μετακινούνταν. Με τη γλώσσα έξω, λες και μας κοροϊδεύαν. Σύμφωνα με φυγιαστική μαρτυρία Τούρκου δημοσιογράφου. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις περισσότερες δολοφονίες τις έσπραξαν Τουρκοκύπροι. Αυτούς που σήμερα κάποιοι παρουσιάζουν ως αδερφούς, οι οποίοι, όπως αναφέρει άλλος συμπολεμιστής τους Κούρδος, δεν είχαν ηθικούς φραγμούς. Οι φρικιαστικές εικόνες μου δίνουν χαστούκι στη σκέψη και επιστρέφω στο παρόν. Τρέχω στη βιβλιοθήκη και μετροφυλάω κάποια βαγιά βιβλία και εφημερίδες που εντόπισα σε παλαιοπολία. Κάποιες δηλώσεις που δεν θέλουν να γνωρίζεις, που δεν σε έχουν θάψει πολύ βαθιά και θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Οι Έλληνες πολιτικοί όχι μόνο ανέχθηκαν τον Ατήλα 1, αλλά βοήθησαν στην πραγματοποίησή του προκειμένου να αναρριχηθούν στην εξουσία. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια που μόνο το εθνικό λαϊκό μέτωπο τονίζει. Ενώ τον Ατήλα 2 ήδη το θεωρούσαν έξω από τους κανόνες του παιχνιδιού. Η Κύπρος πουλήθηκε για να έρθει δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Στην εφημερίδα Μιλιέτ, 14 Ιουνίου του 1976, σε συνέντευξη στο διευθυντή της, η Πεξή, που ρωτάει, πάντως θέλω να επισημάνω το εξής. Η πρώτη επέμβασή μας στην Κύπρο ήταν νόμιμη. Η βουλευτής επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας, Ελένη Βλάχου, απαντά ναι. Ο Ράλλης, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα, το 1979, σαν απάντηση στην ομιλία του Ετσεβίτ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 10 Μαΐου του 1979. Σε ό,τι αφορά την εισβολή στην Κύπρο, αξίζει να παρατηρηθεί ότι η Τουρκία εξαπέλυσε όχι μία, αλλά δύο στρατηγικές επιχειρήσεις εναντίον της νήσου. Εάν η πρώτη από αυτές τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να εξηγηθεί με τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο Ετσεβίτ, η δεύτερη ήταν δικαιολόγητη από πάσης απόψεως, διότι τον Αύγουστο του 1974 η νομιμότητα είχε ήδη αποκατασταθεί τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα στο πρόσωπο του Καραμαλή και του Κλειρίδη αντίστοιχα. Ο Καραμαλής σε επιστολή του προς τον Ντεμιρέλ 19 Μαΐου 1976, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, 23 πηδίου μήνα, γράφει. Την 20 Ιουλίου του 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, εποφελούμενη του πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου και ισχυριζόμενη ότι ο σκοπός επεμβάσεως ήταν η αποκατάσταση της νομιμότητας. Η νομιμότητα όμως απεκαταστάθη μετά 3 ημέρες στην Κύπρο, στο πρόσωπο του Κλειρίδη και στην Ελλάδα με επιστροφή μου.
Ο σκοπός επομένως της τουρκικής επεμφάσεως είχε εκπληρωθεί και λογικώς η Τουρκία θα έπρεπε να αποχωρήσει από την Κύπρο. Ο Ευάγγελος Αβέροφ σε συνέντευξη του στο περιοδικό Επίκαιρα 25 Μαρτίου 1978 δηλώνει με απερίφραστη ικανοποίηση προφήτου. Σε όλα μου τα γράμματα στον Καραμαλή του έλεγα «Μην πιστεύεις τίποτα από όσα σου λένε». Δεν πέφτει εύκολα το στρατηγικό καθεστώς. Μόνο με μια εθνική συμφορά θα πέσουν. Εάν δεν γινόταν η τραγωδία της Κύπρου, δεν θα έπεφταν εύκολα. Ο Ευάγγελος Αβέροφ αργότερα στην τουρκική εφημερίδα ΣΑΠΑΤ εμφανίστηκε λαλίστερος. Όπως αναφέρουν τα νέα, την 1η Νοεμβρίου του 1986, εσείς είχατε δίκαιο που κάνατε την πρώτη απόβαση στην Κύπρο για να προφυλάξετε τους Τούρκους. Δεν υπήρχε όμως ανάγκη για τη δεύτερη. Μην ξεχνάτε ότι τότε ήταν η Χούντα. Η πρώτη απόβαση ήταν ένα καλό μάθημα στους δικούς μας, τους φανατικούς Έλληνες. Η Ελένη Βλάχου, εκδότρες καθημερινής της Ελλάδας και βουλευτής επικράτειας της Νέας Δημοκρατίας, στις 21 Ιουλίου του 1974 και ώρα 6 μετά μεσημβρία δήλωνε στο αγγλικό σταθμό BBC ότι η τουρκική εισβολή ήταν επιχείρηση αστυνομική και ότι μετά την επαναφορά της συνταγματικής τάξεως οι Τούρκοι θα φύγουν. Ενώ συνεχίζοντας είπε «Δεν είμαι εναντίον των Τούρκων, αλλά κατά της ελληνικής χούντας». Σε συνέντευξή του, ο προϊστάμενος της ΚΙΠ, του Μπάζος, που παρεχώρησε στην εφημερίδα Αγών 24 Απριλίου του 1979, ο οποίος είναι ίσως το αρμοδιότερο πρόσωπο να μας δώσει έγκυρες πληροφορίες, αναφέρει ότι η κυπριακή ηγεσία γνώριζε και ανάμελε εκδήλωση του πραξικοπήματος. Γνώριζε ότι ταυτόχρονα θα ακολουθούσε τουρκική εισβολή. Γι' αυτόν και η σύσταση του ιδίου προς την οικογένειά του που παραφέρεται στην Γερίνια, αν εκδηλωθεί πραξικόπημα, γυρίστε αμέσως στη Λευκοσία, γιατί θα ακολουθήσει τουρκική εισβολή. Ο Τουμπάζος έκανε ακόμα μία εκπληκτική αποκάλυψη, πως η ΕΟΚΑΒΙΤΑ δεν γνώριζε για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος. Θα θέλαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα, όπως το γιατί ο Καραμαλής κράτησε την ίδια ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις, αφού ήταν όχι μόνο υπεύθυνοι για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, αλλά και αποδεδειγμένα ανίκανοι να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, όπως φάνηκε κατά τον Αττήλα 1. Γιατί ακολούθως εξέδωσε προεδρικό διάταγμα 5-19-29 Ιουλίου του 1974, που με αυτό έδινε αμνηστία στους χουντικούς. Γιατί από τις 24 Ιουλίου ως τις 14 Αυγούστου του 1974, εν αντιθέσει με τους Τούρκους, δεν είχε αποστείλει στην Κύπρο ούτε ένα φυσίγγι. Ενώ στις 15 Αυγούστου ο Καραμαλής δήλωνε ότι η Κύπρος κοίται μακράν και δεν μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Και γιατί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 1975 απαγόρευε διερεύνηση για το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή με τη δικαιολογία ότι τούτον επέβαλαν εθνικοί λόγοι. Τι λόγοι είναι αυτοί, τι φοβούνται και τι κρύβουν. Αυτό και πολλά άλλα ερωτήματα θέτουμε και 41 χρόνια μετά την προδοσία της Κύπρου. Το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα είναι το μόνο που απαιτεί πραγματικά να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου και να μαθευτεί επιτέλους η αλήθεια. Να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι οι προδότες και ποιοι είναι οι εθνάρχες. Μέχρι τότε έχουμε καθήκον εμείς οι Έλληνες εθνικιστές να φουγκραστούμε και να κρατήσουμε σαν οδηγό την κραυγή του Λοχεία του δεύτερου λόγου του 336 τάγματος στην επική μάχη των φυλακισμένων μνημάτων. Ούτε θέλουμε, ούτε έχουμε δικαίωμα να φύγουμε. Ακόμα κι αν υποχωρήσουν οι άλλοι, εμείς θα μείνουμε εδώ και θα γίνουμε γιώμα. Έτσι και εμείς σήμερα δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρήσουμε και να παρατήσουμε τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε μέχρι ζεσχάτο εναντίον των ανευθύνων, σαρτιμπάνκων πολιτικάντιδων και όλων αυτών
που κρύβουν την προδοσία. Όλους αυτούς, όπως έλεγε ο ίμιστος Ιων Δραγούμης, που παρουσιάζονται με το προσωπείο της Εξυπνάδας σήμερα για να κρύψουν τη δειλία και την ανικανότητά τους. Και μας λένε ότι πρέπει να υποκύπτουμε και να σκύβουμε για μια λύση τάχα δίκαιη. Μια λύση ομοσπονδίας, γιατί είναι η μόνη εφικτή. Κύριε Αναστασιάδη, άκου καλά εσύ και ο μογάλαχτή σου, επαναπροσεγγιστές. Την εφικτή και βιώσιμη λύση, όπως την αποκαλείτε, ας την πείτε στο φίλο σας τον Ερντογάν, να την εφαρμόσει στην Τουρκία, όπου υπάρχει μειονότητα των Κούρδων 18% με περιστροπής προεδρία. Εδώ υπάρχουν περήφανοι Έλληνες που δεν αποδέχονται να ξεπουλήσουν ούτε μια σπιθαμή από τα τιμημένα κόμματά μας. Αυτός ο τόπος ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνικός. Είτε το θέλετε είτε όχι. Ζήτω το έθνος.